Ο επικεφαλής της Διεθνούς Αρχής Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόση εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις πρόσφατες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων σχετικά με την πιθανή ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και την έλλειψη συνεργασίας τους με τους επιθεωρητές του ΟΗΕ. Οι δηλώσεις του Γκρόση έγιναν μετά από συνάντηση με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιτ Κάμερον. Μιλώντας στη Βρετανική Εφημερίδα Guardian, ο Γκρόσι τόνισε ότι οι απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων είναι εξαιρετικά σοβαρές και πρέπει να σταματήσουν. Όπως τόνισε, πλησιάζουμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Ακόμη υπογράμμισε ότι η συμφωνία με το Ιράν για την επιθεώρηση του πολιτικού πυρηνικού του προγράμματο βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Το Ιράν έχει απειλήσει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα μετά από εντάσει με το Ισραήλ. Ο Καμάλ Χαράζη, σύμβουλο του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολά Χαλί Χαμενέη, δήλωσε ότι αν η ύπαρξη του Ιράν απειληθεί, η χώρα δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να αλλάξει το στρατιωτικό τη δόγμα. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι αυστηρά για ειρηνικού σκοπούς, αλλά το Ισραήλ και μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου απορρίπτουν αυτό τον ισχυρισμό. Ο Γκρόση ανέφερε ότι δεν προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα συμφωνία, αλλά να κατανοήσει καλύτερα τι θα επιτραπεί να δουν οι επιθεωρητές πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ τον Ιούνιο. Ακόμη κατήγγειλε την εντελώ μη ικανοποιητική συνεργασία από την Τεχεράνη, λέγοντα ότι χωρί τη δυνατότητα επιθεώρηση, η ικανότητά του να εγγυηθεί ότι όλα προορίζονται για ειρηνικέ χρήσει στο Ιράν είναι περιορισμένη. Ο Γκρόσι προειδοποίησε ότι το Ιράν συνεχίζει να εμπλουτίζει ουράνιο έω και 60% καθαρότητα, πολύ πάνω από τι ανάγκε για εμπορική χρήση και κοντά στο βαθμό του 90% για στρατιωτική χρήση. Το Ιράν ανέστειλε τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 2015 μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από αυτή το 2018 και την επαναφορά σερωτικών κυρώσεων. Οι εντάσεις μεταξύ του Ιράν και του ΔΟΑ έχουν επανειλημμένα φουντώσει μετά την κατάρρευση της Συμφωνίας με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτύχουν να επαναφέρουν την Ουάσιγκτον και να πείσουν την Τεχεράνη να συμμορφωθεί με τους όρους της Συμφωνίας. Σε έκθεση του Μαρτίου, ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι το εκτιμόμενο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν έχει φτάσει 27 φορέ το όριο τη συμφωνία του 2015. Ο Γκρός τόνισε ότι η διεθνή κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ότι δεν γνωρίζει τι μπορεί να έχει το Ιράν, κάτι που θα επηρεάσει τις αποφάσεις των χωρών σχετικά με την αντιμετώπιση της κατάστασης.